Έντονες αντιδράσεις τόσο στους εργαζόμενους όσο και στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει είδηση για ενδεχόμενο κλείσιμο του ταχυδρομικού γραφείου των βουκολιών. Όπω επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, αυτή η είδηση έρχεται ω ακολουθία τη ήδη μεγάλη υποβάθμιση που έχει υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο κατάστημα. Σημειώνεται δε πω το γραφείο εξυπηρετεί απομακρυσμένε περιοχέ σε δύο συνολικά δήμου του Πλατανιά και τη Κανδάνου Σελήνου, ενώ εξυπηρετεί και τι ανάγκε του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Εμεί, σαν εργαζόμενοι, ε, είμαστε δίπλα στην διοίκηση όσον αφορά με μια αναδιάθρωση ε, του δικτύου μα. Ε, είχαμε ένα εκτεταμένο δίκτυο. Συμφωνούμε ότι όπου. Ε, είναι σωστό και επιβάλλεται να προχωρήσουμε σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, που δεν ήταν τόσο επιτακτική ανάγκη για αναδιάθρωση των γραφείων, εμείς οι δικές μας προτάσεις σωματίου δημιούργησαν με δικές μας προτάσεις, υπήρξε μια αναστολή γραφείων στα Χανιά. Συγκεκριμένα τριών, όπως είναι ο Βάμος, ήταν στο Ροδοβάνη και στην, στη Βάθη. Λοιπόν, όλα αυτά όμως... Ήταν μελετημένα, δεν δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση ούτε στους κατοίκους, ούτε βέβαια στους συναδέλφους. Εδώ όμω βλέπουμε μια προσπάθεια, μια βίαιη, έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω, προσπάθεια υποβάθμιση και βέβαια να έχει αποτέλεσμα μετά το κλείσιμο του γραφείου του, των, των Βουκολιών. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρο των εργαζομένων στα Λιταχανίων Χανίων, Γιώργο Λουγιάκη, έκανε λόγο για προσφυγή του Σωματείου στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση που ο οργανισμό ζημιωθεί από το ενδεχόμενο Λουκέτο. Το λόγο θα τον έχει Δικαιοσύνη να αποφασίσει αν υπάρχει απιστία για τον οργανισμό. Εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Υπάρχουν αλλού καταστήματα, μόνο πρόσωπα, με πολύ λιγότερες, λιγότερη κίνηση πρακτική και δεν βλέπουμε την ίδια διάθεση εκ μέρους της περιφερειακής διοίκησης. Λοιπόν, αυτή η επιλεκτική μεταχείριση όσον αφορά τον νομό πρέπει κάπου να σταματήσει. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε αρνητικοί σαν εργαζόμενοι σε, στην προσπάθεια ανα, του οργανισμού μας, αλλά πρέπει να γίνεται με μέτρο. Δεν μπορεί να, ο κάθε περιφερειακός να πλειοδοτεί όσον αφορά με κλείσιμο γραφείων για να γίνει αρεστό δεν ξέρω και εγώ πού. Έτσι. Σε εμά μα βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετου. Το παρακολουθούμε το θέμα. Είμαστε κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση και κοντά στου πολίτε που μα στηρίζουν αυτά τα χρόνια. Τοπικοί φορεί αλλά και εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία προ την κεντρική διοίκηση του οργανισμού το προσεχέ διάστημα. Τώρα, όσον αφορά τι μελλοντικέ μα κινήσει για κινητοποιήσει και τέτοια, θα μου επιτρέψετε να περιμένουμε λίγο. Ε, γνωρίζω ότι οι τοπικοί φορεί έχουν ήδη προγραμματίσει μια διαμαρτυρία εξίσου δυναμική όπως είχε γίνει και πέρυσι, εμείς θα σταθούμε κοντά τους. Αυτό έχω να πω. Σαν εργαζόμενοι θέλουμε να είμαστε κοντά στου πολίτε οι οποίοι μα στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Πριν από ένα χρόνο είχε πραγματοποιηθεί ξανά διαμαρτυρία στι Βουκολιέ για την αναστολή τη λειτουργία του καταστήματο των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο τη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του.